Επί 10 ώρε ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο προσπαθούσε να πείσει την έδρα ότι έχει μετανιώσει για τη στιγερή δολοφονία τη 20χρονη Καρολάιν. Φτιάχνοντα μια εικόνα ο ίδιο για τον εαυτό του ενό παράφορα ερωτευμένου άνδρα και ενό σωστού πατέρα. Υπάρχει κάτι στου ισχυρισμού σα που δεν συναντάει καθόλου τη λογική. Αν την είχατε ρίξει από τι κάλε στον καυγά, αν την είχατε σπρώξει και είχε χτυπήσει σε ένα ντουλάπι. Αυτό που βλέπω στη σκηνή του εγκλήματο, βλέπω μια πρόθεση να τελέσετε φόνο και να την πιάσετε στον ύπνο. Γι' αυτό και αφήσατε κάτω το παιδί. Το ότι ήμουν συγχισμένο είναι κάτι που δεν μπορεί μπορείτε να γνωρίσετε. Με ένα παιδί στην αγκαλιά στις 4 το πρωί που πρέπει να κοιμηθεί. Και οι δολοφόνοι παρερμηνεύουν το δικαίωμα που τους δίδει η ποινική δικονομία να σιωπούν νομίζουν ότι μπορούν να παραπλανούν τους πάντες. Αρνήθηκε σε κάθε στιγμή της απολογίας του πως λειτουργήσε μεθοδικά και επιχείρησε να πείσει ότι βρίσκονταν σε σύγχυση και λειτουργήσε εν θερμό. Παρόλο που μας περιγράφεται έναν άνθρωπο που τραβάει τα μαλλιά του, βλέπουμε έναν άνθρωπο με ψυχρό συνέστημα. Είδατε τη γυναίκα σας να πεθαίνει και να μην κάνετε πίσω. Είδατε το σκύλο σας να υποφέρει και να πεθαίνει και να μην κάνετε πίσω. Είναι αποτέλεσμα μια ημέρα που δεν έχει καμία λογική και καμία σύνδεση με τον άνθρωπο που το έκανε. Είναι ένα άνθρωπο που δεν ήταν υφάλιο και δεν είχε τίποτα να κερδίσει. Ο κατηγορούμενο αναφέρθηκε και στη μητέρα τη Καρολάιν Σούζαν Κράουτ, αλλά και στη στάση του απέναντί τη στι 37 ημέρε που ο ίδιο υποκρινόταν ότι ήταν και αυτό θύμα ενό αποτρόπαιου εγκλήματο. Είστε σε θέση να αντιληφθείτε ότι αγκάλιαζε το δολοφόνο του παιδιού τη και γι' αυτό δεν είναι εδώ σήμερα. Αυτό το κάνει πολύ εύκολο για εσά. Δεν πιστεύω ότι θα είχατε το στένο επί 12 ώρε να απολογίσετε εδώ με αυτή τη δύναμη. Το πιο άνανδρο για μένα θα ήταν να την εγκαταλείψω και να τη στερήσω την εγγονή τη. Μου έδωσε όλε τι απαντήσει στο επίπεδο που μπορούσε να δώσει και αφορούσε κυρίω και τι συνθήκε τη στέλεση του αδικήματο αλλά και για το κίνητρο. Στο τέλο τη απολογία του, ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ζήτησε συγγνώμη από την κόρη του και την πεθερά του για άλλη μια φορά όμω αποστασιοποιημένα. Σχεδόν σαν να μιλάει για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον άλλον. Συγγνώμη θέλω να ζητήσω και από την κορούλα μου και την πεθερά μου που με αγκάλιασε σαν να ήμουν δικό τη παιδί. Ελπίζω κάποτε όλοι όσοι έχουν πληγωθεί και όσοι έχασαν τη ζωή του, και εγώ έχασα τη δική μου, αλλά δεν έχει σημασία, κάποτε να με συγχωρέσουν. Τη Δευτέρα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση για τον καθομολογία δολοφόνο.